Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και είναι αυτή που θα με δικαιώσει στο τριτοβάθμιο όργανο, δήλωσε σήμερα ο Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονία Παναγιώτη Στομιάδη, καταγγέλλοντα παράλληλα προσπάθεια φήμωσή του στην πρώτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την καταδίκη του σε δεύτερο βαθμό την Πέμπτη, που του επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 12 μηνών για παράβαση καθήκοντο. Εγώ τιμωρούμε για μια μείωση προστίμου για μια παράβαση χιλίων ευρώ. Χιλίων ευρώ όπου είχα τη σύμφωνη γνώμη της δομικής μου υπηρεσία που είχα το δικαίωμα και να το μηδενίσω και να το μειώσω. Φυσικά κάποιοι θέλουν να με φημώσουν. Να με φημώσουν για το θέμα της Μακεδονίας. Δεν πρόκειται να σοπάσω. Πρέπει να λάβουν υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας. Αυτοί που βιάζονται και αυτοί που πάνε να δημιουργήσουν κλίμα. Είμαι εδώ Ορθιο, δεν είμαι σε αργία, δεν είμαι έκπτωτος. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στην ελληνική δικαιοσύνη, είναι η κυρίαρχη δύναμη που στο τρίτο βάθμιο όργανο θα με δικαιώσει. Ο κ. Στομιάδη τόνισε επίση πω είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει πολιτικά, στέλνοντα μήνυμα σε όλου όσους επιθυμούν την έξοδοσή του, όπω ο ίδιο δήλωσε, πω δεν θα το πετύχουν. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτού που υπέδειξε σαν υποκινητέ τη διώξεώ του, δεν συμπεριέλαβε το επίσημο Πασόκ. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί και δημοσιογράφοι που θέλουν την εξόντωσή μου. Δεν θα τους περάσει. Δεν πρόκειται να πέσω. Δεν πρόκειται να λυγίσω. Είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω πολιτικά. Το επίσημο Πασόκ δεν έχει καμία ανάμειξη. Το κόμμα μου, ο πρόεδρό μου, ο κύριο Σαμαρά, κοινοβουλευτική ομάδα, ο κύριο Καρατζαφίδη, αλλά η δύναμή μου είναι το κοινωνικό μαξιλάρι. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδη επικαλέστηκε για ακόμη μια φορά την εκλογική του δύναμη, υπογραμμίζοντας πω στι προηγούμενε αυτοδιοικητικέ εκλογέ οι πολίτε γνώριζαν την υπόθεση και παρόλα αυτά τον εξέλεξαν. Πριν πέντε μήνε, ο λαό απεφάνθη. Πριν πέντε μήνες γνώριζε ο λαός το θέμα αυτό και δικαιώθηκα με τις εκλογές. Την στήριξή τη στο πρόσωπο και την ανθρώπινη περιπέτεια που περνά ο Παναγιώτης Στομιάδης γνωστοποίησε και η Δίκουσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Νόμου Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία αυτονόητα στηρίζει το σημαντικό στελεχό της του Παναγιώτη Στομιάδη. Από την άλλη πλευρά είναι νομίζουμε πανθομολογούμενο ότι τα κίνητα του Περιφερειάρχη ήταν ευγενή και ανθρώπινα, σε καμία περίπτωση δεν ήσαν ούτε ευτελή ούτε ταπεινά. Θα συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε μαζί του. Η υπόθεση για την οποία παραπέμφθηκε σε δίκη ο κ. Στομιάδη αφορούσε τη μείωση εκ μέρου των χρηματικών προστήμων σε βάρο πρατηριούχου, ο οποίο νόθευε τα καύσιμα που διέθετε προ πώληση. Ω νομάρχη, ο κ. Στομιάδη αποφάσισε στι αρχέ του 2005 τη μείωση των προστίμων που είχε επιβάλει η προηγούμενη διοίκηση στην Ομαρχία από 89 σε 5.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορεί να πει κανεί είναι ότι στην ανθρώπινη περιπέτεια που περνάει ο Παναγιώτη Ψωμιάδη, πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι μόνο.